Είναι γνωστή σε όλους μας, αγαπητοί μου, η εμφάνιση του Κυρίου την 8η ημέρα μετά την Αναστασή Του εις όλους τους μαθητάς, παρόντος και του Θωμά. Έξω από τα πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσε κανείς να πληροφορηθεί από την εμφάνιση αυτή του Κυρίου, τα οποία δίδουν και το μέτρον της ποιότητος του νέου σώματος του Κυρίου, όπως των θυρών και κλεισμένων να εισέρχεται, όμως η περικοπή αυτή είναι και πολύ συμπαθής και προσφυλής σε μας όταν τη διαβάζουμε, διότι μας δημιουργείται μέσα μας μια συμπάθεια στο πρόσωπο του Θωμά. Ο Θωμάς υπήρξε άπιστος. Οπωσδήποτε η θέση του Θωμά εστάθη πολύ ακροβατική. Εστάθηκε σε ένα σταυροδρόμι πίστεως και απιστίας. Ο Κύριος αποκαλύπτει ακριβώς αυτήν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Θωμάς με ένα ρήμα: μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Εκείνο το γίνου ακριβώς εκφράζει την κατάσταση του Θωμά. Δεν του είπε μην είσαι άπιστος, αλλά μη γίνου άπιστος. Ως να είναι το θέμα της πίστεως ή της απιστίας μια πορεία, ένα γίνομα, να το πω έτσι στην απλοελληνική, ένα γίνομα, κάτι που γίνεται, κάτι που ξεκινάει από κάπου και πηγαίνει κάπου. Πράγματι, ο Θωμάς ξεκίνησε από μια σκέψη. Είναι δυνατόν ποτέ αυτό να είναι αληθινό? Τώρα, το γιατί έτσι το είδε θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά, όμως αγαπητοί μου, ένα είναι αλήθεια, ότι ένα περιστατικό μπορεί να γίνει αφετηρία απιστίας, ενώ είμαι θα πιστεί, ένα δε άλλο περιστατικό να γίνει αφετηρία πίστεως, ενώ είμαι θα άπιστη. Συνεπώς, ο άνθρωπος γίνεται ή πιστός ή άπιστος. Γι' αυτό πρέπει πάντα να προσέχουμε, αν λέμε ότι μπορούμε να έχουμε μία στάθμη πίστεως, μήπως αυτή η στάθμη ανεβεί ή κατεβεί. Μπορεί κάποτε να κατεβεί επικινδύνως, να περάσει το μηδέν και να κατεβεί σε αρνητικές περιοχές και να είναι πλέον μία απιστία. Ότι τα πράγματα έτσι είναι και ότι ανεβοκατεβαίνουν, αυτοί οι ίδιοι μαθητές ζήτησαν από τον Κύριον τούτο: πρόσθες ημίν Κύριε πίστην. Βλέπετε λοιπόν, εκείνο το πρόσθες, ένα άλλο ρήμα που δείχνει ότι αυξομοιούται, δύναται να αυξομοιωθεί η πίστη, δύναται να κερδιθεί, δύναται ακόμη και να χαθεί. Εξάλλου, την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ ο Κύριος είπε τούτο: προσεύχεστε και αγρυπνείτε να μην μπείτε σε πειρασμό. Ποιος ήταν αυτός ο πειρασμός? Ο πειρασμός της απιστίας. Ότι εκείνον τον οποίον ακολουθήσαμε 3 χρόνια, αφήνοντας τα σπίτια μας, τις γυναίκες μας, όσοι από αυτούς ήσαν παντρεμένοι, και τις δουλειές μας, ότι ήταν αυτός ο Μεσσίας, ο μέλλον λυτρούσθε τον Ισραήλ, που έλεγαν οι 2 προς Εμαούς, αλλά υπατήθημεν. Βλέπετε ότι μπορούσε σε μια νύχτα το δυναμικό της πίστεως να πέσει κάτω από το μηδέν. Και είπε ο Κύριος αυτών των λόγων καθαρά καθαρά: απόψε όλοι θα σκανδαλιστείτε σε μένα. Εκεί είπε ο Απόστολος Πέτρος: εγώ ποτέ, με τη γνωστή παρακάτω ιστορία. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι το θέμα της πίστεως είναι πάρα πολύ λεπτό, ευπαθές στοιχείων,
πολύ ευπαθές. Αν ο Θεός δεν στηρίξει την πίστη μέσα μας, σας εξηγώ και το βλέπουμε εκ των πραγμάτων ότι μπορούμε να την χάσουμε. Αλλά σε ένα τροπάριο των κεκραγαρίων βρίσκουμε το εξής περίεργο σχήμα. Λέγει: «Ω καλή απιστία του Θωμά, των πιστών τας καρδίας εις επίγνωσιν ήξε». Ω καλή απιστία του Θωμά, που τις καρδιές των πιστών τις οδήγησε στην επίγνωση του Θεού, στην επίγνωση του Αναστάντος Θεανθρώπου. Ω καλή απιστία του Θωμά. Περίεργο. Η απιστία είναι κάτι κακό. Πώς μπορούμε λοιπόν να την ονοματίζουμε εδώ καλήν? Και βέβαια εδώ υπάρχει μια εντελώς συγκεκριμένη περίπτωση, διότι η περίπτωση του Θωμά με αυτό το δείγμα, με αυτήν την κατάσταση της κάποιας αμφιβολίας του, που δεν το χωρούσε το μυαλό του το γεγονός της Αναστάσεως του διδασκάλου, μας οδήγησε εμάς τους πιστούς των μετέπειτα αιώνων στο να βεβαιώσουμε την ταυτότητα του Αναστάντος Ιησού. Διότι ο Κύριος είπε: «Έλα να με ψηλαφίσεις». Επανέλαβε δε τους ιδίους λόγους του Θωμά, ως ο Κύριος να είτο παρόν όταν ο Θωμάς διετύπωνε τις αμφιβολίες του στους συμμαθητάς του. «Εάν δε βάλω των δάκτυλών μου εις τον τύπον των ύλων». Και ο Κύριος του λέγει: «Φέρε των δάκτυλών σου και βάλε εις τον τύπον των ύλων». Με τα ίδια λόγια. Ετρόμαξε ο Θωμάς. Ετρόμαξε όχι μόνο γιατί είδε τον Ιησού, αλλά γιατί ο Ιησούς ήκουσε τους λόγους του. Και πράγματι, ο Ιησούς ή το παρόν. Εκείνο το άφαντος εγένετο, από τα μάτια των μαθητών, ο Χριστός ήταν μαζί με τους μαθητάς του και τις 40 μέρες, μέρα νύχτα, αλλά μόνο κάποιες στιγμές, κάποιες ώρες μπορούσαν να τον βλέπουν. Γι' αυτό σας εξήγησα και σας είπα, έξω από αυτά τα οποία λέμε, η περικοπή αυτή έχει τόσα στοιχεία που μας πληροφορούν για την ταυτότητα ή καλύτερα για την ποιότητα του καινούριου, του αναστημένου σώματος του Χριστού. Αλλά θα ήθελα να μείνω σε αυτήν την καλή απιστία. Υπάρχει και κακή απιστία, προφανώς. Θα ήθελα λίγο να φύγω από το θέμα για να μείνω μόνο στο θέμα της καλής και της κακής απιστίας. Τι είναι αυτή η καλή απιστία? Η καλή απιστία είναι εκείνη που αποκλείει την ευπιστία. Όταν σε κάποιον πούμε κάτι, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα δείξει μια ευπιστία. Η ευπιστία δεν είναι αρετή, δεν είναι καν πίστης, δεν είναι κάτι το γνήσιο. Είναι το να πει κανείς με μια όχι απλότητα, αλλά με μια απλοϊκότητα, δηλαδή αφέλεια. Δηλαδή με την κακή σημασία της λέξεως, επιτρέψτε μου να το πω, κουταμάρα. Να πει: «Α, έτσι είναι», χωρίς καν τίποτα να εξετάσει. Απολύτως τίποτα. Έτσι, η καλή απιστία έχει αυτό το στοιχείο, ότι αποκλείει την ευπιστία. Ουδέποτε, ουδέποτε, ο χριστιανισμός θέλει να έχει οπαδούς ευπίστους, αλλά πιστούς. Ποτέ, σας ξαναλέγω άλλη μία φορά, η ευπιστία είναι κακία. Δεν είναι από το Θεό. Είναι κάτι που πρέπει να αποβάλλεται. Αλλά εκείνος όμως ο οποίος θα ήθελε κάποια στοιχεία, όχι να ικανοποιήσει απλώς το λογικό του, αλλά τέλος πάντων να στηρίξει εκείνο το οποίο ακούει, έστω στο Λόγο του Θεού, έστω στην Αγία Γραφή, το λιγότερο. Για έναν πιστό αληθινά είναι πολύ αυτό. Να στηρίξει στο Λόγο του Θεού εκείνο που θέλει. Έτσι η καλή απιστία, παρότι αποκλείει την ευπιστία, δεν ορθολογίζει. Δηλαδή, ο ορθολογισμός είναι το να θέλω οπωσδήποτε να καταλάβει το μυαλό μου, ακόμη περισσότερο, και να δοκιμάσουν οι αισθήσεις μου το αντικείμενο που καλούμε να πιστέψω. Μα τότε πια δεν είναι πίστης. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε αυτόν τον μεγάλον λόγον. Το είπε στο Θωμά.
Με είδες γιατί πίστεψες. Συγγνώμη, με πίστεψες γιατί με είδες. Αυτό όμως δεν είναι πίστης αληθινή. Δεν είναι μακαριζωμένη πίστης. Μακάρι οι μη πιστεύσαντες, οι μη δόντες και πιστεύσαντες. Ευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι δεν θα με δουν, δεν με είδαν, ούτε θα με δουν μέσα εις τους αιώνες και θα με πιστέψουν. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, είμαι θα μακαριότεροι του παρόντος Θωμά, του παρόντος την Ανάσταση του Χριστού Θωμά. Είμαι θα μακαριότεροι. Αλλά ακόμα, η καλή απιστία προϋποθέτει μίαν καλοπιστία. Το αντίθετο είναι η κακοπιστία. Το ούμε πίσεις, κάνουμε πίσεις. Ο καλόπιστος άνθρωπος δεν είναι ο βολικός, αλλά εκείνος ο οποίος αφού θα καταλάβει, αφού θα δεχθεί και θα αποδεχθεί, θα πιστέψει. Δεν έχει λόγους να μην πιστέψει. Αυτό όμως προϋποθέτει μια αγαθή προαίρεση. Ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά διαθέτει αγαθήν προαίρεση, τότε οπωσδήποτε είναι και καλόπιστος άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο, μια τέτοια καλή απιστία μπορεί να προέλθει από τις εξής αιτίες. Πρώτα-πρώτα από μια παρανόηση. Να μην καταλάβει ο άνθρωπος κάτι καλά. Ο Θωμάς, από παρανόηση, όπως και οι άλλοι μαθητές, έφτασε σε αυτήν την απιστία. Όταν ο Κύριος έλεγε ότι θα αναστηθεί, ότι θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί, αυτό επειδή δεν χωρούσε στο μυαλό, επειδή ήταν ξενάκουστο και πρωτάκουστο, δεν το έβαλε στο μυαλό του. Όπως αγαπητοί μου, να σας πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Το σύμβολο της πίστης είμαι σίγουρος το ξέρετε όλοι σας. Και όταν θα σας έλεγα ότι θα αναστηθούμε με τα σώματά μας τα παλιά, θα δείχνατε μία δυσπιστία. Και θα σας απαντούσα, δεν είπατε ή δεν προσέξατε ποτέ όταν λέτε το σύμβολο της πίστεως, πολλοί από εσάς ίσως και κάθε μέρα το λέω. Και έτσι πρέπει. Τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. Το πρωί και το βράδυ στο απόδειπνο. Ή στην προσευχή μας γενικά. Που λέμε, λέτε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Όταν εκεί γίνει μια διαφώτιση, ένα άνοιγμα των ματιών αμέσως ο άλλος κατανοεί. Δηλαδή παρενόησε αυτόν τον λόγο. Δεν τον κατάλαβε ποτέ. Δεν τον χώρισε το μυαλό του. Δεν στάθηκε ποτέ σε αυτή τη θέση. Το έχω προσέξει. Σε πολλούς όταν θα τους πω αυτό το επιχείρημα, μετά σου λέγουν ναι τώρα το δέχομαι. Γιατί δέχεται το σύμβολο της πίστεως ότι έρχεται να δώσει την εικόνα της ορθοδόξου πίστεως. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ μπορεί να έχουμε μια παρανόηση την απιστία. Ο Θωμάς δεν μπόρεσε να χωρέσει το μυαλό του ότι ο Κύριος θα αναστηθεί. Ενώ το είπε ο Κύριος. Ακόμα μπορεί να προέρχεται από μια άγνοια. Παντελή, να μην άκουσε κανείς ποτέ κάτι. Εγώ πάρα πολύ συχνά το συναντώ το φαινόμενο αυτό. Στο ίδιο παράδειγμα το προηγούμενο. Όταν πω ότι το λέγει ο Λόγος του Θεού, που άλλος τα ακούει για πρώτη φορά για την Ανάσταση των νεκρών, σου λέγει, αν είναι έτσι το πιστεύω. Δεν το ήξερα. Ο Ναθαναήλ. Ο Ναθαναήλ, αγαπητοί μου, όταν του είπε ο Φίλιππος ότι ο Μεσσίας ευρέθηκε, βρήκαμε τον Μεσσίαν, που έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτες ότι είναι από τη Ναζαρέτ. Ο Ναθαναήλ είπε, ο καημένε Φίλιππε, εμείς ερευνούμε την γραφή, είδες πουθενά να λέει ότι ο Μεσσίας θα έρθει ή τυχόν προφήτης βγήκε ποτέ από τη Ναζαρέτ? Όταν όμως ο Κύριος συναντά τον Ναθαναήλ και του λέγει τι έκανε ο Ναθαναήλ προηγουμένως, που τον είδε προσευχόμενον κάτω από τη σικιά, αλλά και οι όλοι οι στάσεις του Κυρίου, ο Ναθαναήλ είπε, εσύ είσαι ο Μεσσίας. Και ο Κύριος είπε, να ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν υπάρχει δόλος στην καρδιά του. Δηλαδή η ειλικρίνεια. Η άγνοια τον έκανε να πει ότι δεν θα έρθει από την Ναζαρέτ ο Μεσσίας. Όμως
επειδή είχε αγαθήν προαίρεση και ειλικρίνεια μέσα του, αμέσως επίστευσε. Ακόμα θα λέγαμε, αγαπητοί μου, είναι και ένα κάτι. Είναι ο ζήλος ο ου κατεπίγνωση. Είναι αυτό που έκανε τον Απόστολο Παύλο να διώκει την Εκκλησία. Το γράφει ο ίδιος στην προς Φιλιππισίους επιστολή του, στο 3ο κεφάλαιο χωρίων 6. Λέγει, κατά ζήλον διώκον την Εκκλησία του Χριστού. Από ζήλο εις τον πατρό νόμων εδίωκα την Εκκλησία του Χριστού. Όταν όμως του απεκαλύφθη ο Χριστός, τότε τα άφησε όλα και είπε, ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Είναι ο Υιός του Θεού, του Κυρίου, του Γιαχβέ, της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι τριαδικός ο Θεός. Τότε έγινε ο Μέγας Παύλος. Βλέπετε ότι ο Απόστολος Παύλος είχε αγαθήν την προαίρεση. Αγαθήν συνείδηση. Αλλά από ζήλον εις τον πατρόαν πίστην που δεν είχε γνώση και δεν τον άφηνε να αποκτήσει αυτός ο ζήλος κάπως τυφλός. Δεν τον άφηνε να ειδεί πιο καθαρά τα πράγματα. Όταν του απεκαλύφθησαν, αμέσως έγινε πιστός. Έτσι θα λέγαμε, αγαπητοί μου, ότι έχουμε αυτή την καλή την πίστη, αλλά η οποία πρέπει να το ξέρουμε, ότι αυτή η καλή πίστη, η οποία αποκλεί την αφέλεια, αποκλεί την ευπιστία που σας είπα, οδηγεί στην έρευνα την καλώς νοουμένη. Όχι εκείνο το ανόητο, και φυσικά έξω από την Αγία Γραφή πίστευε και μη ερεύνα που λένε οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουν ούτε τον καιρό, κακός, ούτε τη διάθεση, ακόμα πιο κακός, να ερευνήσουν εκείνο το οποίο θα πιστέψουν. Όταν πρόκειται να αγοράσουμε ένα σπίτι, ένα χωράφι, ερευνούμε, το παίρνει ο δρόμος, απαλωτριώνεται, το βλέπει ο ήλιος, είναι σε καλή θέση, ερευνούμε, για να μην δώσουμε τα λεφτά μας και πάνε χαμένα. Εκείνο που θα στερεώσει ολόκληρη τη ζωή μας, αυτό που λέγεται πίστης, αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το ερευνήσουμε. Όχι ορθολογιστικά, όχι να αρχίσουμε να λέμε και πού το ξέρω αυτό και πού το ξέρω εκείνο, αλλά θα καθίσω να διαβάσω, να αποκτήσω την γνώση του περιεχομένου της πίστεώς μας. Θα ρίξω την Αγία Γραφή. Θα βαθύνω, θα ερευνήσω. Με αυτή την έννοια θα ερευνήσω την πίστη μου, να την κάνω κτήμα μου. Να περάσει από το βιβλίο το τυπωμένο χαρτί, να περάσει μες στην καρδιά μου. Από τα λόγια του ομιλητού να έρθει να γίνει ζωή μέσα στην ύπαρξή μου. Αυτό το καλό έχει αυτή η λεγόμενη καλή απιστία. Έχουμε όμως δυστυχώς, αγαπητοί μου, και την κακή απιστία. Όχι, αυτή την απώ. Εδώ δεν έχουμε παρά μια διαστροφή της αληθείας. Γνωρίζω την αλήθεια, αλλά δεν τη δέχομαι. Από ένα δαιμονισμό. Δεν θέλω να τη δεχθώ. Μου τη λέγουν, τη διαβάζω, μπορεί κάποτε να γίνω βαθύς μελετητής. Μόνο και μόνο για να διαστρέψω την αλήθεια. Αυτό είναι πραγματικά ένα δυστύχημα. Το βλέπουμε αυτό στους Φαρισαίους και στους Αρχιερείς. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, φοβερό. Οι μαθητές δεν θυμήθηκαν τα λόγια του Χριστού ότι θα αναστηθεί. Τους το είπε κατ' επανάληψη. Ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί. Δεν το βάλε το μυαλό τους αυτό. Δεν το θυμήθηκαν. Κανένας. Ξέρετε ποιοι το θυμήθηκαν? Οι εχθροί του. Οι ταλέποροι αυτοί άνθρωποι. Οι τραγικοί αυτοί άνθρωποι. Οι Φαρισαίοι και οι Αρχιερείς είπαν. Εμνίστημεν είπαν στον Πιλάτο. Θυμηθήκαμε ότι αυτός ο πλάνος όταν ζούσε είπε ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Αγαπητοί μου, κανείς από τους δικούς δεν το θυμήθηκε. Το θυμήθηκαν αυτοί. Άρα λοιπόν είχαν επίγνωση. Και όταν εσφράγισαν με δική τους κουστοδία, οι ίδιοι με τα χέρια τους εσφράγισαν τον λίθον του μνημείου και ήρθαν έντρομοι οι στρατιώτες να αναγγείλουν ότι ο Ιησούς ανέστη,
τι έκαναν. Εδώ πολλές φορές πανάθλοι οι άνθρωποι. Τους έδωσαν λεφτά και τους είπαν μη το πείτε πουθενά, αλλά όταν σας πει, το μάθει ο Πιλάτο, ότι εμείς κοιμηθήκαμε, λέγει, μας πήρε ο ύπνος και κλέψαν το σώμα του Ιησού, όταν το μάθει ο Πιλάτος, μη φοβηθείτε, εμείς θα τα φτιάξουμε μια χαρά και εσάς θα σας καταστήσουμε αμερίμνους. Να η διαστροφή. Πιο μεγαλύτερη διαστροφή στην ιστορία δεν υπήρξε από αυτήν. Διότι αν είναι το πιο μεγάλο γεγονός κοσμοϊστορικών, παγκόσμιο, όχι που αφορά τη γη, αλλά ολόκληρη τη κτήση, την ορατή και την αόρατον, και τους αγγέλους και τους δαίμονες, είναι η Ανάσταση του Χριστού. Αν αυτό λοιπόν κάποιοι άνθρωποι το διέστρεψαν, και να γράφει ο Ευαγγελιστής ότι μέχρι σήμερα διαδόθη ότι ο Χριστός, το σώμα του Ιησού εκλάπη, και μέχρι σήμερα λέγεται, εκλάπη από τους μαθητάς και δεν αναισθήθη, είναι η πιο μεγάλη διαστροφή. Αυτή είναι η απιστία, δαιμονική απιστία, φοβερή απιστία. Αλλά είναι και μια άλλη, είναι μια κακοπιστία που έχει ο άνθρωπος κατά το ούμε επίσης, κάνουμε επίσης, που σας είπα προηγουμένως, από μια επιμονή εγωιστική. Έτσι δεν θέλει να πιστέψει. Γιατί πολλές φορές στο βάθος υπάρχει κάποιο συμφέρον ή απλώς εγωισμός. Συμφέρον υλικών εννοείται ή εγωισμός. Δεν θέλω να πιστέψω, έτσι μου αρέσει. Με πείθεις, αλλά δεν με πείθεις. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλω να το καταλάβω. Τι φοβερό πράγμα. Πώς γίνεται ο άνθρωπος διάβολος, η εικόνα του Θεού. Πώς γίνεται, πού φτάνει. Και όμως αγαπητοί μου, φτάνει. Και ακόμα υπάρχει μια απιστία. Είναι αυτή που συναντάμε στην εποχή μας, η οποία προέρχεται από την ψυχολογία της μάζης. Σήμερα είναι της μόδας να λες ότι είσαι άθεος. Μου έλεγε ένα παιδάκι της Δευτέρας Δημοτικού. Τι μου είπε. Η μαμά μου μου λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Η γιαγιά μου λέει ότι υπάρχει Θεός. Εγώ τι να κάνω, ποιον να πιστέψω. Γιατί τώρα αυτό. Διότι απλούστατα είναι σήμερα της μόδας ότι δεν υπάρχει Θεός. Αθεία. Θα πάμε στα παιδιά του σχολείου, εκεί θα συναντήσουν αυτό το σύνθημα. Δεν υπάρχει Θεός. Δεν πιστεύω στο Θεό. Ή εκείνο το οξύμορο. Θεέ μου σε ευχαριστώ. Ευρέθηκε γραμμένο σε ένα σχολείο. Θεέ μου σε ευχαριστώ που με έκανες άθεο. Καταλάβατε το οξύμορο του πράγματος. Θεέ μου σε ευχαριστώ. Τον δέχεσαι. Που με έκανες τι. Άθεο. Δηλαδή να μην πιστεύω σε σένα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Βλέπετε τι μορία υπάρχει. Πράγματι, πράγματι, σε αυτήν την ομαδική, την μαζική, θα λέγαμε, απιστία, αθεία, θα μπορούσαμε να κρίνουμε ότι έχουμε μία επιπολαιότητα και μία βλακεία. Διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσωπικότητα, φεύγει από τη μάζα, δεν τον ενδιαφέρει τι λέγει η μάζα, ούτε μπαίνει η ψυχολογία του στην ψυχολογία της μάζης, αλλά λέγει δεν ξέρω τι λένε οι πολλοί, έστω και αν μείνω μόνος και μοναδικός στα 4 δισεκατομμύρια των ανθρώπων, όπως το έχει πει κάποτε και ο Σοκράτης για την καταδίκη των 10 στρατηγών. Έριξε αθωωτική ψήφων και είπε εγώ δεν καταδικάζω, και τον δικαίωσε η ιστορία. Είχε δίκιο ο Σοκράτης. Έτσι, αληθινή προσωπικότητα είναι εκείνος ο οποίος έχει τη δική του τη γνώμη. Όχι τη γνώμη της μάζης, του όχλου, των πολλών. Για να θυμηθώ τον Πλάτωνα, αλλά των ηδημόνων. Του ηδήμονος. Του γνώστου. Του κατεπιστήμην έχοντος γνώμη. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η απιστία όπως εμφανίζεται σε μια πάρα πολύ σύντομη, θα λέγαμε, ανάλυση της. Θα ήθελα όμως ακόμη να σας πω και το εξής. Το θέμα της πίστης είναι πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος στέκεται μπροστά στο θέμα αυτό, είτε θετικά είτε αρνητικά. Εάν σταθεί κάποιος αδιάφορα, στην πραγματικότητα είναι αρνητικά. Έτσι δεν υπάρχουν 3 θέσεις, υπάρχουν 2 θέσεις. Ή θα πιστεύεις ή δεν θα πιστεύεις. Θα ξαναπώ άλλη μία φορά, θα το επαναλάβω. Όταν πει κάποιος, εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα, ούτε πιστεύω, ούτε δεν πιστεύω.
Όταν λες όμως έτσι, επειδή η πίστη σε θέλει πιστόν, τότε στην πραγματικότητα είσαι άπιστος. Άρα λοιπόν, θα το πω, είπα δύο φορές. Δύο θέσεις είπα. Ή θα πιστεύεις, ή δεν θα πιστεύεις. Όποιος δεν είναι μαζί μου, λέει ο Κύριος, είναι εναντίον μου. Τελείωσε. Ή έτσι, ή έτσι. Συνεπώς. Δεν υπάρχει άνθρωπος, κανένας, ποτέ, ακόμα και στον ειδωλολατρικό και προχριστιανικό κόσμο, που δεν θα παίρνει μία θέση απέναντι στο θέμα. Το θέμα το θρησκευτικό εξάλλου είναι θέμα παγκόσμιο. Όλων των αιώνων και όλων των εποχών και όλων των λαών. Είναι πασίγνωστο αυτό. Τι είναι εκείνο το οποίο τελικά θα μας έκανε να πάρουμε τη θέση του απίστου? Ο νους μας θα μας οδηγούσε να βγάλει συμπεράσματα ότι δεν υπάρχει Θεός? Αν φτάνει η αληθινή ψυχολογία να μας λέγει ότι ο άνθρωπος που λέγει ότι δεν υπάρχει Θεός είναι άρρωστος. Κάτι δεν δουλεύει καλά. Αυτό το κάτι δεν δουλεύει καλά θα μπορούσαμε με πολλά να το πούμε λόγια. Αλλά μένω μόνο σε αυτό. Κάτι δεν δουλεύει καλά. Διότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, με μια τέτοια τάξη και αρμονία των πραγμάτων και με μια σκοπιμότητα, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάνει το ανθρώπινο μυαλό να λέγει δεν υπάρχει Θεός, παρά μόνο εάν αυτό είναι άρρωστο το μυαλό. Αλλά το μυαλό είναι εκείνο το οποίο φτάνει σε αυτό το συμπέρασμα. Όχι, αγαπητοί μου. Έχει πολύ μικρό μερίδιο το μυαλό. Η καρδιά έχει τον λόγο. Ποια καρδιά? Και όταν λέω καρδιά εδώ, εννοώ τον βίον. Τον τρόπο του ζήν. Ο τρόπος του ζήν επηρεάζει τον τρόπο του σκέπτεστε. Γι' αυτό ο Κύριος, συμπιών Ευαγγελιστής Ιωάννης, είπε ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι δεν το παρέλαβαν. Γιατί? Ειν γαρ πονηρά τα έργα αυτών. Δεν είπε ήσαν πονηρές οι σκέψεις των, ήσαν διεστραμμένες οι σκέψεις των. Ήταν πονηρά τα έργα τους. Θυμηθείτε αυτοί που διέστρεψαν την Ανάσταση του Χριστού, ξέρετε τι είπαν? Αν αυτός επικρατήσει, εδώ οι Ρωμαίοι εμάς θα μας ξεκάνουν και θα χάσουμε τα λεφτά που παίρνουμε και τη θέση που έχουμε. Συμφέρον, δηλαδή έργα, όχι σκέψεις απλώς, έργα. Πας γαρ, συμπιώνει και συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο φαύλα πράσον μισεί το φως και ούτε έρχεται προς το φως, ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Να η ψυχολογία της απιστίας. Είναι τα έργα, η καρδιά. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας προσέχουμε να έχουμε καθαρή καρδιά, δηλαδή ειλικρινή. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι μας. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι μας. Να έχουμε όμως την ειλικρίνεια και να λέμε ναι, είμαι πόρνος, είμαι μοιχός, είμαι κλέφτης, το παραδέχω. Αυτό μου ανοίγει το δρόμο κάποτε να πιστέψω. Όπως και ο ληστής στο σταυρό. Ληστής, αλλά είχε ειλικρίνεια και έφτασε στην πίστη να ομολογήσει τον Χριστόν, τον Ιησούν, σωτήρα του και βασιλιά της βασιλείας των ουρανών. Όταν όμως δεν υπάρχει καρδιά καθαρή, τότε θα μείνουμε για πάντα στην απιστία μας.